Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου, είμαι η δική σας coach και βλέπετε την εκπομπή «Καλύτερα γίνεται» για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε όλους εκεί έξω που δεν με χωνεύουνε. Και εσάς, αλλά εμένα προσωπικά, όλους αυτούς που δεν με συμπαθούνε, όλους αυτούς που θεωρούνε ότι αυτό που κάνω δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνω ή που έχουν μια συγκεκριμένη άποψη, αρνητική, για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου, στο κανάλι μου, στην οικογένειά μου, ελεύθερη είναι. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θέλω να πω στους υπόλοιπους ότι σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που λέγεται στα αγγλικά haters. Έψαξα να βρω την ελληνική λέξη και η ελληνική μετάφραση είναι υβριστές. Οι βριστές λοιπόν, οι haters, είναι αυτοί οι άνθρωποι που σχολιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook σας, στο YouTube σας, στο Instagram σας, έρχονται από κάτω και γράφουν κακιούλες ή κακιάρες ή απλά γράφουν τη γνώμη τους απλά με έναν τρόπο που γενικά δεν είναι αυτό που εγώ θα χαρακτήριζα ευγενικός. Αν λοιπόν, όταν βλέπετε τέτοια σχόλια, σας πιάνει το παράπονο, σας πνίγει η αδικία, σας βγαίνει μια επιθετικότητα που θέλετε να τους βρίσετε κι εσείς, να τους πείτε κι εσείς ότι όχι εκείνοι τα κάνουν χάλια, ή αν πραγματικά σας πονάει, σας πειράζει και σας δημιουργεί κάποιο είδους πρόβλημα που σας σταματάει, αυτή η εκπομπή είναι για σας, γιατί θα σας πω 4 τρόπους να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρνητικά σχόλια προς δικό σας όφελος. Νούμερο 1. Αυτό που στο δικό μου κόσμο, στο coaching, λέμε αναπλαισίωση. Τι είναι αναπλαισίωση? Παίρνω κάτι και του βάζω ένα διαφορετικό πλαίσιο και ξαφνικά αποκτά μια διαφορετική χρειά. Ας πούμε λοιπόν ότι βλέπετε ένα πολύ κακό σχόλιο. Θα αναφερθώ στον αγαπημένο μου hater που πιστεύει ότι είμαι τραβεστή, μου το γράφει επανειλημμένο στα σχόλια στο YouTube, πιστεύει ότι πρέπει να πω στον άντρα μου ότι είμαι τραβεστή, διότι δεν είναι δίκαιο προς τον κόσμο, προς τον εαυτό μου και προς την κοινωνία. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτό? Μπορώ να το πάρω σαν κάτι πολύ κακό που κάποιος λέει, που δεν με έχει καταλάβει και πραγματικά να νιώσω πολύ άσχημα, ή να πάω στον καθρέφτη και να πω δεν φαίνομαι γυναίκα, έτσι, απλή, σκέτη, κανονική γυναίκα, δείχνω και κάτι άλλο. Θα μπορούσα να κάνω αυτό. Ή μπορώ να πω στον εαυτό μου κάτι άλλο. Μπράβο ρε Νάνση, σε παρακολουθεί ακόμα και αυτός. Μπράβο, δεν του αρέσεις, δεν σε συμπαθεί, θεωρεί ότι δεν είσαι αυτό που λες, κι όμως είναι εκεί. Μια χαρά. Μπράβο μου. Και αυτό θέλω να πείτε κι εσείς κάθε φορά που βλέπετε ένα αρνητικό σχόλιο κάτω από το δικό σας το λογαριασμό, να γυρίσετε και να πείτε κοίτα, με παρακολουθούνε. Μπράβο μου. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση για αυτά τα σχόλια τα οποία δεν είναι γραμμένα σε κάποιο Instagram, αλλά είναι προφορικά και είναι μέσα στο περιβάλλον σας. Έχω μια ειδική εκπομπή που λέγεται πώς να αντιμετωπίσετε την κριτική, όμως θέλω να προτείνω μια γρήγορη αναπλαισίαση για αυτά. Μια γρήγορη αναπλαισίωση λοιπόν για ένα αρνητικό σχόλιο που γίνεται προφορικά και απευθύνεται κατευθείαν σε εσάς πολύ προσωπικά, είναι να πεις «Κοίτα, ενδιαφέρεται τελικά αυτός τι κάνω. Κοίτα, αν είναι από τους γονείς σας, με αγαπάνε αρκετά ώστε να νοιάζονται. Μπορεί να με το δείχνουν με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά είναι εκεί και νοιάζονται και κοιτάνε και προσέχουν». Πιστέψτε με, η αδιαφορία είναι τόσο πιο επίπονη από το κακό σχόλιο, που αν είχατε να τα ανταλλάξετε, δεν είμαι σίγουρη ότι θα διαλέγατε. Νούμερο 2. Επιλέξτε τα συναισθήματά σας. Ακόμα και αν κάποιος πει κάτι, εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να αφήσετε τον εαυτό σας να έχει μια οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη, αυτόματη και όχι συνειδητοποιημένη αντίδραση σε αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε το συναισθημά σας, μπορείτε να καθίσετε, να κοιτάξετε αυτό το σχόλιο και να πείτε «Τώρα θα γελάσω, θα το βρω αστείο, θα το βρω αδιάφορο». Θα το βρω λυπηρό αυτόν τον καημένο τώρα. Τι κάθει και γράφει, με τι περνάει το χρόνο του. Τι δεν έχει να κάνει στη ζωή του. Πόσο δεν έχει νόημα η ζωή του και η ύπαρξή του χωρίς εμένα. Οτιδήποτε είναι αυτό που εσάς θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα, εκεί είναι η λύση σας. Αυτό είναι το μυστικό. Ο τρίτος τρόπος να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αρνητικά σχόλια είναι να διορθώσετε κάτι. Και μπορεί αυτό το κάτι να είναι τεχνικό, αν για παράδειγμα πει κάποιος να είναι στα βίντεο σου είναι χάλια. Μήπως τεχνικά μπορώ κάπως να το βελτιώσω. Θυμάμαι ένα βίντεο που κάναμε, ένα γύρισμα και είχε πάρα πολύ αέρα απ' έξω. Και αυτό είχε ακουστεί στο γύρισμα και γράφανε οι άνθρωποι από κάτω. Ωραία όλα αυτά που μας λέτε, αλλά το βίντεο έχει πάρα πολύ κακό ήχο. Είχανε δίκιο. Αυτό που μάθαμε, εγώ και όλη η παρέα εδώ πέρα που κάνουμε το γύρισμα, ήταν ότι όταν έχει αέρα απ' έξω, δεν γυρίζουμε κοντά στο παράθυρο. Τώρα μπορεί να μάθεις κάτι άλλο, μπορεί να μάθεις κάτι πιο σημαντικό. Και αυτό να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση ίσως στη ζωή σου. Μπορεί να μάθεις και να διαλέξεις να μάθεις πώς εσύ θα απαντάς με χάρη σε κάτι που δεν σ' αρέσει. Πώς εσύ θα είσαι ο άνθρωπος που θα ήθελες να είσαι όταν
έρθει αυτό το οποίο σε βγάζει από την ισορροπία σου και σε προκαλεί να είσαι λίγο κακούλης, λίγο επιθετικούλης ή πολύ. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Αν έχω μάθει ένα πράγμα είναι πώς όχι μόνο να μην αφήνω να με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια, αλλά πώς εγώ να δίνω απαντήσεις οι οποίες δείχνουν το δικό μου χαρακτήρα και χωρίς να κάνω εγώ μια κρίση στον άλλον ή μια κριτική ή μια επίθεση, γιατί αυτό δεν είναι αυτό που εγώ θέλω να είμαι. Αν παρατηρήσετε στα αρνητικά σχόλια που υπάρχουν από κάτω, συνήθως αυτό που γράφω είναι «Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε», γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί, είδε κάτι και δεν του αρέσει και έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Και ο τέταρτος τρόπος είναι απλά να ευχαριστήσετε αυτόν τον κόσμο, γιατί, να πω κάτι, γιατί έχουμε τα social media? Γιατί θέλουμε να δείξουμε κάτι προς τα έξω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να θέλεις να βγάζεις μια δημόσια εικόνα ή εγώ να βγάζω ένα βίντεο και να θέλεις μόνο καλά σχόλια από κάτω. Τελικά, ο λόγος που τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί είναι? Γιατί θέλουμε να μοιράσουμε το δικό μας μήνυμα σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Άρα, το ζητούμενό μας ποιο είναι? Να έχουμε πολλούς followers. Ιδανικά που να μας συμπαθούν και να μας λατρεύουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο συνεχίζει να είναι να έχουμε πολλούς followers. Οπότε, σας συμπαθούν, δεν σας συμπαθούν, είναι εκεί και χτυπάνε κάρτα σε ό,τι κάνετε. Και γι' αυτό να τους πείτε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως, μου αρέσει πάρα πολύ η ρίση που είχε πει ο Tom Ford, που έλεγε: αν ενώ με αντιπαθείς, ενώ δεν σου άρεσε αυτό που κάνω, είσαι φαν μου και παρακολουθείς τι κάνω, τότε είσαι ο μεγαλύτερος οπαδός μου. Εμείς είμαστε πάντα εκεί για να προσφέρουμε αξία και θέλω και εσείς να είστε πάντα εκεί για να προσφέρετε αξία με αυτό που κάνετε στον εαυτό σας, στους άλλους. Και ναι, αφήστε τους να έχουν την άποψή τους. Εσείς μην ξεχνιέστε, μην παρασύρεστε, μην σας πηγαίνει ο καθένας όπου θέλει. Όταν έχουμε ένα στόχο, η δουλειά μας είναι να φτάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αυτό το στόχο. Αν καθίσουμε, ξεκινώντας την πορεία για αυτό το στόχο, να ασχοληθούμε με κάθε σκυλί που θα γαυγίσει στο δρόμο μας, ή δεν θα φτάσουμε ποτέ, ή θα φτάσουμε πολύ αργά. Είμαι η Dr. Nancy Μαλέρου και μην ξεχνάτε, έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα. Και αυτό πάει πακέτο και με αυτούς που δεν σας συμπαθούν. Εμείς πάντως είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε, να τα απολαύσετε και πιθανώς να διαχειριστείτε και λίγο καλύτερα όλα αυτά ή αυτούς που δεν σας αρέσουν. Κάντε subscribe στο κόκκινο κουμπάκι από κάτω, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να ξέρετε κάθε φορά πότε ανέβασαμε ένα καινούριο βίντεο και εγώ πάντα διαβάζω τα δικά σας σχόλια με πάρα πολύ χαρά και απαντάω σε όλα προσωπικά. Γράψτε μας αν θέλετε τι θέμα θέλετε να συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο, γράψτε μας τι περνάτε, γράψτε μας, θέλω προσωπικά να γράψετε σε μένα τι κακία έχετε ακούσει και πώς την αντιμετωπίσατε. Ιδανικά θέλω να μου πείτε πώς γίνατε καλύτεροι μέσα από κάποιο κακό σχόλιο που διαβάσατε. Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνετε. We'll be right back.